Όπως γνωρίζετε, προημερών είχε προγραμματιστεί να διενεργηθεί σήμερα έκτακτος τεχνικός έλεγχος στο ετήμακο Μιχάλημα από την μοναδική διαπιστευμένη εταιρεία για Λούνα Πάρκ, PUV Ελλάς. Ευθυμιδίως, εχθές υπήρξε ένα σήμα από την προαναγκριτική αρχή ότι θα μεταφερθεί ο εν λόγω έκτακτος τεχνικός έλεγχος. Σήμερα, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και διευκρινήσεων με την ανώτατη υποπτική αρχή της ανεξελίξης ανακριτικής διαδικασίας, τον κύριο προϊστάμενο εισαγγελίας Εφετό Θεσσαλονίκης, δέχτηκε τα επιχειρήματά μας και παρήγγειλε άμεσα ότι θα δημιουργηθεί ο επίμαχος έκτακτος τεχνικός έλεγχος. Αναμένουμε την ημέρα και ώρα διενέργειάς του. Τι δικαιολογία είχε? Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τη δικαιολογία. Αναγνώρισε η εποπτική εισαγγελική αρχή ότι είναι νόμιμο και δίκαιο το αίτημά μας και ότι πρέπει να διενεργηθεί. Γιατί πρέπει να διενεργηθεί και έλεγχος, αφού ο έκτακτος τεχνικός έλεγχος πρέπει να γίνει μόνο από διαπιστευμένο φορέα και όχι απολύτως παραμετωγνώμονα. Τι αφορά ο έκτακτος τεχνικός έλεγχος? Θα γίνει η επισκόπηση του τεχνικού φακέλου του επίμαχου μηχανήματος, θα ελεγχθούν τυχόν βιβλία συντήρησης, εάν υπάρχουν, η συντήρησή του, ο ηλεκτρολογικός μηχανολογικός εξοπλισμός, πράγματα τα οποία μπορεί να τα βεβαιώσει μόνο ένας διαπιστευμένος φορέας που δίνει τις πιστοποιήσεις σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Θα είναι το τελικό στάδιο που θα αποδείξει πλήρους τους ισχυρισμούς και θα επιβεβαιωθούν οι ευθύνες, οι κακουργηματικές ευθύνες των εμπλεκομένων στην επιχείρηση. Σας είπε πότε, από την εβδομάδα, από την περίπου. Αμερική θεωρούμε ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχει την ενεργητική σύμβαση. Είστε συνεχέως.